Γεια σας φίλε και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Να πούμε σήμερα ότι να σας ζητήσω και μια συγγνώμη από κάποιους που ήσουν περιμένατε κάτι πιο special για σήμερα. Να πούμε, μια και από μερικά story όσοι με ακολουθείτε στα social media, έκανα μερικά story, γενικά πάλιψα λίγο, όμως κάνω καμιά ανταξινόμιση με τα βοπάκια και αυτά, αλλά δεν βγήκε τελικά το εγχείρημα. Να πούμε για αυτό που έλεγα, αν θα πάει καλά, να πάει καλά, τελικά δεν πήγε καλά. Γι' αυτό και όλη τη βδομάδα δεν είδατε κανένα βίντεο, ήρθε π.χ. το Z-Box τώρα του Ιούνιου. Το Zbox ήρθε και ήταν να το δείτε αυτή τη βδομάδα, αλλά ακόμα και σήμερα που εντάξει, Κυριακή ξημερώματα γυρίζετε το βίντεο, να πούμε σε λίγε ώρε θα το δείτε κι εσεί. Ε, ακόμα και σήμερα έχω ποπάκια πάνω στο τραπέζι που δεν στήθηκαν ακόμα, που δεν μπήκαν, γιατί και ο χώρο μου δεν έμεινε, κάποια πρέπει να μπουν πίσω και γυρισμένα στο πλάι. Και πώ θα γίνει τώρα αυτό γενικά για να μπουν και με τη σειρά και με τα νούμερα και αυτά. Τα ξανάβαλα πίσω στη θέση του γιατί δεν γινόταν εδώ, αλλά τα βάλανα κατεμένα, δεν έκατσα τα ξεχωρίσω. Αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει στο 15 Αύγουστο που θα έχουμε άδεια. Και μετά που θα πάμε χαλκιδική. Μετά μόλι γυρίσουμε να μα μείνουν κανένα 3-4 μέρε, θα το δούμε λίγο εκεί κάπου εκεί θα γίνει η δουλειά. Θέλει χρόνο αυτό και τώρα την προηγούμενη εβδομάδα είχα και γενέθλια και δουλειέ και αυτά δεν είχα ετοιμάσει και βίντεο και έγινε μπέρδεμα. Το περίμενα λίγο πιο εύκολα τελικά ένα εγχείρημα που δεν βγήκε να πούμε. Και αφού και αυτό το βίντεο είπα δείτε πιο νωρί, γιατί σήμερα σα είχα άλλο special να πούμε. Πάλι κάτι σχετικό πήραμε Stranger Things, το οποίο θα το δείτε το λογικά αν δεν έρθει κάτι άλλο πιο σπέσα, θα το δείτε την άλλη Κυριακή. Μια βασικά τι να λέμε τώρα ποιοι με ακολουθάνε και αυτά, το ανέβασα του άλλου άλλους stories σας το έδειξα. Μια φωτογραφική μηχανή Polaroid Stranger Things θεματική πέρα. και αρχίζουμε να ασχολούμαστε και με τις Polaroid γιατί όχι κοιτάζουμε μια φωτογραφία έτσι αυτές που βγαίνει φωτογραφία ε, από κάτω Σήμερα θα πούμε λίγα λόγια εντάξει, Βασικά κατά βάση το βίντεο γίνεται για το Stranger Things Γιατί το λατρεύω πραγματικά το αγαπάω Αλλά τη ευκαιρία θα πούμε γενικά να μιλήσουμε λίγο όπω το σκέφτηκα για σειρέ που είδα τον τελευταίο μήνα, από πότε βασικά πρέπει να είναι και ακριβώ ένα μήνα. 14 νομίζω ξεκινούσε και η Jessica Jones. Μέσα από αυτό το μήνα τέλο πάντων είδαμε την Jessica Jones, κάπου ενδιάμεσα είδαμε και το Chernobyl και το Stranger Things στην τρίτη σεζόν. Όπω και την Jessica Jones στην τρίτη σεζόν και την τελευταία λογικά. Λοιπόν, συγγνώμη, μιλάμε λίγο για το Τσέρνομπιλ. Όμω, αντικειμενικά είναι όντω μια πάρα πολύ δυνατή σειρά. Τι καλύτερε σειρέ που έχουν βγει. Αντικειμενικά όμω, πάντα γιατί υποκειμενικά τώρα, στο πιο υποκειμενικό κομμάτι για μένα, κάτσαμε. Το είδαμε εμεί μια Κυριακή με τον Κέσουσο και τα πέντε μαζί. Τα πήραμε μονοκομπανιά, να πούμε. Και είναι αυτό μόνο που είδα. Πρέπει να στείλω τόσο δώρο για αυτό το πράγμα. Και, εντάξει, είναι το Τσέρνομπιλ, α πούμε. Κομπέ, τι έγινε στο Τσέρνομπιλ. Η σειρά καταφέρνει να στο περάσει πάρα πολύ καλά. Καταφέρει να σε βάλει μέσα εκεί. Από χαρακτήρε και αυτά δεν σε δένει με κάποιον χαρακτήρα ιδιαίτερα. Δεν θέλουν να αποσκοπούσουν κάπου εκεί, ούτε θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα να χτίσουν χαρακτήρε και τέτοια ιδιαίτερα. Γιατί έχει να κάνει με υπαρκτά πρόσωπα, πρόσωπα που παίξαν βασικό ρόλο στο όλο χρονικό του Τσέρνομπιλ. Ε, πιο πολύ βασίζεται στα γεγονότα και θέλει να σου περάσει αυτό το πράγμα που ζήσαν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Τα λάθη που γίνανε να σου εξηγήσει λίγο παραπάνω και κάποιο κόσμο, ο περισσότερο βασικά κόσμο, να μάθει ορισμένα πράγματα. Εντάξει, εμεί λίγο πολύ Ευρωπαίοι, οι Έλληνε, ξέραμε κάποια πράγματα για το Τσέρνομπιλ, αλλά τώρα ειδικά τα Αμερικανάκια. Αν δεν είχαν ιδέα για το τι είναι το Τσέρνομπιλ, τι έγινε εκεί πέρα, θα πούξε, ο wow, τι ήταν αυτό, τι έγινε εκεί πέρα. Μπορεί να του φάνηκε κάπω έτσι. Εγώ είχαμε ένα ψαγμένο δάσκαλο στο Λίγιο, καλά αυτό είχε μανιφέ στο Λόκρο να πούμε, αλλά μα είχε βάλει ένα ντοκιμαντέρ πάρα πολύ ωραίο με τα γεγονότα που γίνανε στο Τσέρνομπιλ. Εντάξει, εκεί εννοείται τα έλεγε λίγο παραπάνω, κάποια πραγματάκια τα είχε λίγο πιο αναλυτικά, ξέρω εγώ, κάποια πραγματάκια τα εξηγούσε καλύτερα, αλλά εδώ και η σειρά τα περισσότερα πράγματα που είδα σε κιόλα ντοκιμαντέρ τα είδα και σε αυτή τη σειρά, που λογικά και όλο το ντοκιμαντέρ βασίζονταν στι κασέτε που έγραψε ο καθηγητή μα. που τον έγανε τώρα, δεν θυμάμαι. Που και αυτό έπαιξε βασικό ρόλο και ένα μεγάλο ήρωα. Γιατί αν δεν ήταν αυτό, α πούμε, τώρα π.χ. μπορεί ούτε Ευρώπη, όλη η Ευρώπη, όλοι οι ήπειρο να καταστρέφονταν αυτού του μαλάκι ή τη μαλακία που κάνανε. Υπήρχε το στοιχείο τη προπαγάνδα μέσα στην ταινία, αλλά όσο μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί τα γεγονότα είναι πραγματικά αυτά. Γίνανε καταγεγραμμένα αυτά, δεν είναι ότι ήταν παπάντζα, α πούμε, σκηνικό. Και δείχνει τα λάθη που έγιναν, ποιοι φταίγανε, πώ γίνανε αυτά τα λάθη. Στο περνάει αυτό το πράγμα, το τι επικρατούσε τότε στην τότε Σοβιετική Ένωση την ιδέα που είχαν και όλο αυτό το σκηνικό και πώ έγινε το λάθο, πώ έγινε η Γκάφα και ακόμα και μέχρι τα τελευταία χρόνια ο κόσμο, μετά με του καρκίνου και όλα αυτά που λέμε, το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε όλη η Γκάφα που έγινε στο Τσέρνομπιλ. Γιατί για να πάρουν μερικέ θέσει κάποια άτομα στο τότε Σοβιετικό Κομμουνιστικό Κόμμα, ξέρω εγώ, ή. Όπω μπορούμε να το πούμε. Κατά τα λέγαμε τα πολλά, ήταν μια πολύ ωραία σειρά. Μικρή σειρά, πέντε επεισοδιάκια. Ήταν λίγο ντοκουμεντο κατάσταση, λίγο ντοκιμαντέρ σειρά, λίγο αυτά. Με τα πέντε επεισόδια, μεγάλα επεισόδια, πέντε επεισόδια, αλλά μια ώρα ξέρω εγώ ήταν μεγάλα τα επεισόδια. Είναι το και στο δίνει πάρα πολύ καλά. Μαθαίνει στον κόσμο κάποια πράγματα, πολύ ωραία σκηνικά είχε παραγωγή. Αυτό είναι ότι η HBO είναι παραγωγά α πούμε, πολύ ωραία σκηνικά από τα σκηνικά, από τα κουστούμια, από το cast, από, τους, από το screenplay. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει και κανένα διαφορετικό σενάριο. Αλλά έτσι όπω το πέρασαν, σαν screenplay ήταν πάρα πολύ καλό. Σε βάζει μέσα εκεί, σαν να σε πηγαίνει μέσα στο Τσέρνομπιλ και πιάνει όλο το, χρον... όλο το χρονικό. Ένα πολύ μεγάλο μέρο από το χρονικό του Τσέρνομπιλ. Από τη βραδιά που έγινε το ατύχημα μέχρι και αφού μετά γίνανε κάποια πραγματάκια για να λίγο την αποκατάσταση. Λίγο που σκοτώναν κάποια ζώα και είχε κάποιε πολύ σκληρέ σκηνέ, είτε από του ανθρώπου, είτε από τα ζώα που σκοτώναν, είτε από αυτά, το τι τράβηξε ο κόσμο. Και φτάνει μέχρι το δικαστήριο και μέχρι το που τιμωρήθηκαν, ποια ήταν η τιμωρία αυτών που φταίγανε. Που η τιμωρία πρέπει να είναι πολύ πιο μεγάλη για πολύ πιο πολλά άτομα, αλλά όσοι την πλήρωσαν, τέλο πάντων, πάντα δεν την πληρώνουν. Πάντα την πληρώνουν λίγοι ή λίγοι που να την πληρώσουν ή αυτοί που φταίγανε κατά βάση ας πούμε αν μπορούμε να το πούμε έτσι σε πηγαίνει μέχρι στο τέλος σου δίνει και άλλα κομμάτια από τα πραγματικά γεγονότα αλλά από ό,τι είδα κάποιοι διάλογοι ήταν πραγματικοί κάποια σκηνικά ήταν και αυτά κάποια πλάνα όχι ήταν πραγματικά αλλά ήταν τόσο κοντά με τα πραγματικά πλάνα και κυκλοφορά και ένα στο youtube που τα έχει δίπλα δίπλα και έχει τα πλάνα τη ταινία, α πούμε, με κάποια, κάποια κομμάτια από την ταινία και κάποια από τα πραγματικά πλάνα που τραβήχτηκαν του τότε. Και είναι πάρα πολύ καλά στη μέρα, πάρα πολύ καλά γυρισμένα και σε βάζει μέσα και στο δείχνει πιο καλά από ό,τι το βλέπαν είναι εκεί από ό,τι είχε τραβηχτεί τότε να πούμε. Αλλά αυτό αντικειμενικά, α πούμε, αυτή τη σειρά είναι 9 στα 10, ένα υποκειμενικά είναι ένα 7 στα 8 για μένα. Γιατί κόμπλε όταν τελείωσε και εγώ είπα, ξες, αυτό ήταν τόση ώρα, κάτσαμε να δούμε το τσέρομιλ. Εντάξει, κόμπλε, είδαμε τι έγινε στο τσέρομιλ, α πούμε. Δεν ξέρω, το περίμενα, περίμενα κάτι άλλο. Τι ήταν μεγαλείο, ήταν πάρα πολύ καλή σειρά, ήταν σίγουρα πάρα πολύ καλή σειρά, αλλά ήταν αυτό. Τι έγινε στο τσέρομιλ. Οπότε έχει να διδάξει τον κόσμο τι έγινε στο τσέρομιλ, να δούμε λάθη και τέτοια. Και έχει πράγματα να σα δώσει αυτή τη σειρά. Που βαριέ σκηνέ μέχρι κάποιε ωραίε σκηνέ στο τέλο γεννάν την ελπίδα. Και όλα αυτά. <coughs> <coughs> λίγο πολύ αυτά για το ξέρω. να πιάσουμε λίγο την Jessica Jones 3 όπου είναι και τελευταία σεζόν. Λογικά από ό,τι φαίνεται. Γιατί τώρα εκεί που είχαν ακυρωθεί ξαφνικά σου πετάει και μια τρίτη σεζόν. Τώρα όμω λένε ότι είναι τελευταία. Θέλω να πιστεύω, βασικά θέλω να πιστεύω. Ελπίζω μακάρι να πω, που δεν είναι κάτι επίσημο, αλλά να συνέχιζε κάτι Disney, ξέρω εγώ, στο δικό σου κανάλι. Γιατί τώρα έχει έτοιμου χαρακτήρε. Αν του αφήσουμε έτσι, όλου του χαρακτήρε. Είτε Dark Devil, είτε Pannyser, είτε, <coughs> είτε Jessica Jones, Star, είτε είναι κρίμα να πάνε έτσι αυτοί οι χαρακτήρε γιατί του έχτισε τόσο ωραία το Netflix. Και στη Jessica Jones τώρα την τρίτη σεζόν πάλι αυτό παρατήρησα ότι όπω και στα προηγούμενα, όπω και στη Jessica Jones όμω ε, τώρα, ενώ είδαμε τρει σεζόν, είναι σαν να ήταν και η τρει σεζόν Origin. Και τώρα ειδικά η τρίτη σεζόν έγινε για να αποφασίσει και η Jessica Jones επιτέλου ποια είναι και ότι είναι ήρωα και να ξέρω εγώ να ξεφύγει από ό,τι την κρατάει. Είτε είναι φίλη, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι τα πιστεύω τη, είτε είναι οτιδήποτε. Να ξεφύγει από όλα αυτά και να γίνει μια νέα αρχή για την Jessica Jones σαν μια ηρωίδα. Να ξεκινάει αυτοτικά από εκεί κόβε τη σεζόν. Οπότε λε τώρα, ρε παιδιά, ρε Disney, έχετε έτοιμα πραγματάκια. Μην το αφήσετε. Είναι κρίμα να τα φάει μαρμάγκα όλου αυτού του ε, χαρακτήρε. Στην τρίτη σεζόν Jessica Jones γενικά συνεχίζουμε έχουμε ένα καινούριο κακό τον ε, Full Killer. Η Τρίξη, να πούμε, και αυτή έχει αποκτήσει κάποιε ψηλοδυνάμει από εκείνα που γίνανε στη δεύτερη σεζόν. Ε, τον κακό δεν τον πολύ γνώριζα και μ' άρεσε γενικά ο Φουλκ. Δεν τον πολύ γνώριζα από τα ακόμη αυτά ποιο ήταν. Μ' άρεσε γενικά η φάση με αυτόν. Και εκεί που απλά αυτό που με χάλασε στη σειρά του στην αρχή έχει αυτόν και μέχρι περίπου προ τη μέση, εκεί που έκανε, έκανε μια κορύφωση κάπου προ τη μέση, και μετά έπεσε πολύ καθοδικά η σεζόν. Δεν ξέρω, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Γενικά με τη Jessica Jones, Τώρα δεν ξέρω πόσο μπορώ να είμαι και αντικειμενικό, αλλά κανένα τα Jessica Jones δεν μ' άρεσε. Πέρα την πρώτη σεζόν που λίγο, αλλά δεν με τράβηξε γενικά ούτε το στήσιμο τη Jessica Jones, ούτε σαν σειρά, ούτε σαν ε, αυτό το νοχελικό τέτοιο, λίγο το νοάρ, λίγο αυτή να πίνει, να κάνει. Δεν ξέρω αρκετά πράγματα και με χαλά τη Δεν μπόρεσε, σαν χαρακτήρα δεν με έπεισε καθόλου. Όχι ότι είστε ηθοποιό ή κάτι τέτοιο. Απλά η όλη φάση τη Τζέσικα Τζόνς δεν μ' άρεσε. Α πούμε, το αγαπημένο μου είναι ο Dark Devil και νομίζω για του περισσότερου. Αλλά ακόμα και το Iron Fist που αρκετοί το κράξανε, άρεσε. Τώρα εδώ για τη Τζέσικα Λίγο ξέρω εγώ, ενώ πήγε ειδικά η τρίτη σεζόν, πήγε να κάνει. Καλά, ήταν σίγουρα καλύτερα από την δεύτερη σεζόν και μπορεί να ήταν και καλύτερη σεζόν ε, από όλε. Αλλά εκεί που πήγε να κάνει μια κορύφωση κάπου στη μέση με το full killer, μετά το πηγαίνει αλλού. Το πιστεύω. ξεχνάμε αυτόν και το πηγαίνει λίγο αλλού και ξεκινάει να πέφτει κάπω. Ενώ ότι κάνει την κορύφωσή έτσι στη μέση, μετά το τέλο είναι λίγο πιο νοχελικό, πιο αργό, πιο βαρετό, ξέρω εγώ. Και εγώ την χαρακτήρα, τον χαρακτήρα, χαρακτήρα που αγαπάω πιο πολύ μέσα δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ με έχει ψήσει αυτό ο χαρακτήρα. Είναι η Χόγκαρθ. Τζέρι, πώ τη λένε, η, η δικηγόρο. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή και είναι η γυναίκα με την που αυτό θέλω, αυτό θα το κάνω, θα το πετύχω, ξέρω εγώ. Δεν, δεν ξέρω γιατί μου αρέσει πολύ αυτή η γυναίκα. Αυτό ο χαρακτήρα μου αρέσει πάρα πολύ. Πιο πολύ νομίζω με αφήνει ταυτίστικα από όλο το από όλη Jessica Jones. Και μην σα πω και από όλα γενικότερα. Και δεν ξέρω γιατί είναι λίγο περίεργο αυτό που λέω, αλλά γενικά μου άρεσε πολύ. Ε, και τώρα πήγε η Jessica Jones. Εγώ, αν αντικειμενικά είναι κάνα 6-7. Δηλαδή, εμένα θα ήταν λίγο πιο κάτω 5 στα 6 ξέρω εγώ. Τώρα για 8 και τέτοια δεν νομίζω να πήγαινε εκεί. Ε, λίγο πολύ αυτά. Και πάμε τώρα για το Stranger Things. Το οποίο το Stranger Things το αγαπάω πάρα, μα πάρα πολύ γενικά. Αν κάποιο δεν έχει κάτι που τώρα μεταξύ μα για να βλέπετε αυτό το βίντεο, γενικά για να, αν βλέπετε είτε βλέπετε αυτό το βίντεο είτε παρακολουθείτε γενικά το κανάλι μου ω Unboxing και όλα αυτά που κάνουμε, ε, θα είστε γκικά εκεί. Δεν μπορεί κάποιο που δεν είναι γκικ ή τον αρέσει η pop κουλτούρα, η nerd κουλτούρα και η γκικ κουλτούρα. Γενικά όλο αυτό στο pop culture μπαίνει όλο αυτό το σκηνικό να πούμε. Δεν γίνεται να μην τον αρέσει και το, το Stranger Things, να μην είναι γκικά και να παρακολουθεί εμένα α πούμε. Γενικά αυτό που κάνει στου γκικ που σε πηγαίνει όλη η καλτίλα που έχει, το πιο, πιο παλιό, το πώ γεννήθηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Σε μια, στην εποχή των Νέιτη, α πούμε, τώρα πόσο πίσω το πηγαίνει, από τι ταινίε που έχει μέχρι τι μουσικέ που παίζει, μέχρι κάποια κόμικ που δείχνει, μέχρι κάποιε φιγούρες κάποια αυτά. Στο σινεμά που πήγαιναν με το όλο, όλο, όλο είναι, είναι ο παράδεισο ενό γκικ για τα Νέιτη. πηγαίνει σε παίρνει από το χέρι κανονικά και σε πηγαίνει στα aids. σε πηγαίνει σε μια μικρή περιοχή εκεί στο Hawkins τέλος πάντων στην Αμερική και σε βάζει μέσα στα αίτη. από τη ζωή τους, από τα πιτσιρίκια, από αυτά τα πιτσιρίκια πλέον μεγάλωσαν να πούμε έχουν πιάσει την εφηβεία αυτό που λίγο δεν μ' άρεσε τόσο πολύ σε αυτή τη σεζόν είναι ότι πάλι Εντάξει, <coughs> 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 απλά είναι κάτι που επικρατούσε εκείνο τον καιρό πάρα πολύ. Που ακόμα και όλα. Γενικά οι Αμερικάνοι δεν πολυχώνευαν τον κομμουνισμό γενικότερα, του κομμουνιστέ και και λίγο και με του Ρώσου και αυτό που υπήρχε αυτή η κόντρα με τη Ρωσία, αυτά και γενικότερα μετά με του κομμουνιστέ, αλλά και αυτή η κόντρα με του Ρώσου. Ρώσοι κατάσκοποι εδώ, εμεί κατασκοπία στη Ρωσία και όλα αυτά. Έχει αυτή την προπαγάνδα μέσα, την έχει αρκετά, ίσω αυτό λίγο με ψιλοχάλασε. και με ψιλοχάλασε λίγο, όπω το λένε, ένα Βαζενέγκερ εκεί που το λέει κιόλα μέσα, αυτό είναι ένα μα κυνηγάει, ξέρω εγώ, γιατί εκεί νομίζω ήταν και η χρονιά που κυκλοφόρησε το πρώτο Terminator ή κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά γενικά όσα έχει μέσα είτε τα κόμικ που έχει αυτά, είτε τώρα δεν θα έρθω εγώ να σα μαστίσω εδώ άλλα πράγματα που είδα. Αλλά αν κάποιο κάτσει να ψαχτεί λίγο στο YouTube να δείτε, έχει αρκετά κομμάτια κάποια πράγματα που τα εξηγούν καλύτερα γύρω από το Stranger Things που ακόμα και τα κόμικ που αναφέρθηκαν μέσα είχαν κάποια σημασία, ήταν κάποια easter eggs και σημαίνανε κάποια πραγματάκια. Δεν ήταν απλά βάλαμε ένα ωραίο κόμικ που μα άρεσε, πάρτε το ξέρω εγώ, το βάλουμε μέσα στη σειρά. Απλά για να το δείξουμε για να πούμε ότι ξέρουμε κάποια πραγματάκια από το κόμικ. Είχαν και αυτά τη δικιά του σημασία μέσα στη σειρά. Μετά τα πιτσυρίκια ψηλό μεγάλο, σαν έχουμε φτάσει πλέον στην εφηβεία, ξεκινάνε οι έρωτε και το δείχνει και πάρα πολύ ωραίο αυτό. Οι πρώτοι έρωτε, οι εφηβικοί έρωτε που Εκεί που φεύγεις από κάτι πιο αθώο και πηγαίνεις λίγο προς τον έρωτα που γίνεται σιγά σιγά αυτό το μεταβατικό στάδιο και το δείχνει Από τη μια ο καημένος ο Βίλξερ εγώ πάμε παιδιά να παίξουμε D&D Από την άλλη ο Μάικλ με την Eleven να αρχίζουν να φιλιούνται, να κάνουν όλη τη μέρα να το έχουν ανακαλύψει αυτό και να το γουστάρουν πολύ. Να έχουμε βόλτε, π.χ. να έχει να φτιάχνουν ένα εμπορικό εκεί πέρα και να το έχει αυτό γιατί και αυτό ήταν κάτι που επικρατούσε εκείνη την εποχή που φτιάχνουν τα μεγάλα εμπορικά και αυτά κάνανε ζημιά, τα πιο, μεγάλα, τα πιο, μικρά μαγαζιά τη γειτονιά και αυτά που κάνανε ζημιά και αυτό επικρατούσε εκεί πέρα να πούμε. Έχουμε μετά τα πανηγύρια που είχαν έτσι το τι γίνεται στην 4η Ιουλίου που είναι η μέρα ανεξαρτησία για του Αμερικάνου. Σου δείχνει ένα κομμάτι από το αμερικανικό όνειρο σε εισαγωγικά πάντα το τι είχαν τουλάχιστον στην ιδέα τους τότε αλλά σε αυτό που σας είπα και πιο πριν, λίγο πιο πριν ότι σε παίρνει από το χέρι και σε πηγαίνει στα 80's σε μια καλτίλα που ενώ είναι μια σειρά που γίνεται το 2019 σου βγάζει μια τόσο ωραία καλτίλα, ένα τόσο ωραίο Κάτι να πούμε που δεν ξέρω, δεν, λέει, όλη η φάση όπως είναι αυτή τη σειρά και μπορεί να κάνει πράγματα αυτή η σειρά που δεν τα έχω δει σε άλλες σειρές. Για μένα παιδιά σας το λέω μπέσα αφού τελείωσε και τον Game of Thrones όπω τελείωσε και αυτά. Η καλύτερη σειρά για μένα, πάντα υποκειμενικά και η αγαπημένη μου σειρά, είναι τώρα το Stranger Things. Ελπίζω να βγουν άλλε 10 σεζόν. Γιατί όχι που, μάλλον από ό,τι είδα, μάλλον 5 σεζόν θα βγουν στο σύνολο. Τώρα για άλλη μια φορά έχει 8 επεισόδια και μεγαλούτσικα, αλλά θα ήθελα 10 επεισόδια. Και ευτυχώ δεν κάτσαμε να τα δούμε κουπανιά. Γιατί και έσπασε και ρεκόρ 40 εκατομμύρια στι πρώτε 4 μέρε. Και πρέπει να ήμουν και εγώ σε αυτά τα 40 εκατομμύρια. Γιατί Πέμπτη ξεκίνησε, πότε ξεκίνησε. Εγώ μέχρι την Κυριακή το είχα τελειώσει να πούμε το Stranger Things. Ενώ με τι προηγούμενε δεν έκανα αυτό το ίδιο λάθο. Ενώ με τι προηγούμενε, στην προηγούμενη σεζόν, α πούμε, ειδικά τη δεύτερη σεζόν, μόλι τελείωσα το πρώτο επεισόδιο τη πρώτη σεζόν, είδα στα καπάκια και όλη τη δεύτερη σεζόν. Δηλαδή το τελευταίο επεισόδιο τη πρώτη σεζόν, αφού τελείωσε, άλλη τόση στα καπάκια και την δεύτερη σεζόν. Δεν το πήγα έτσι. Ήθελα να το κρατήσω λίγο παραπάνω, λίγο πιο σιγά, κανένα 2-3 επεισόδια και ξέρω εγώ τη μέρα και αυτά. Γιατί χάνεται και το hype έτσι ρε, στις τώρα, όταν έχουμε π.χ. ένα Game of Thrones, το Game of Thrones έχει 6 επεισόδια και έπαιζε για 6 εβδομάδε. Σκεφτείτε, να ναι, 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 για 6 εβδομάδε. Ενώ αυτό βγαίνει, αν κάτσει, το δει μέσα σε μια μέρα. Το είδε. Που τώρα θέλω να τα ξαναδω, σίγουρα, γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ, εντάξει. Αυτή τη σειρά με έχει κερδίσει τόσο πολύ. Κατα κατάφερε να με δέσει με του χαρακτήρε από το πρώτο επεισόδιο, είτε είναι με τον Dustin, είτε είναι με τον Mike, είτε είναι με την Eleven. Μόλι με όλου του χαρακτήρε. Και σου δώσει το δείχνει, σε δίνει ακόμα πιο πολύ. Δείχνει και τα πιτσιρίκα να μεγαλώνουν. Και θέλω να πιστεύω ότι θα το πάει ακόμα πιο καλά στην επόμενη σεζόν. Θα έχουν μεγαλώσει κι άλλο. Και αν βγει και πέμπτη σεζόν, θα του δούμε και πιο μεγάλου. Εννοείται, μπορεί να δούμε και κάρα παιδία από του άλλου χαρακτήρε του ακόμα πιο μεγάλου που πλέον πια πρέπει να βρουν και μια δουλειά στο θήκη και αυτό βρήκαν τις δουλειές τους έχει και προβληματισμού προβληματισμούς μέσα π.χ. ο Στίβ, η Νάνση, ο άλλος ζώνα θα μα τον έγανε και αυτά ε, μετά η καημένη η Winona Ryder Joyce και αυτή με το δικό της που έχασε τον Bob στην προηγούμενη σεζόν ε, και τώρα εδώ είναι λίγο η φάση περίεργη ο Χόπερ, ο οποίο Χόπερ μέσα σε ολόκληρη σεζόν, πραγματικά πώ δεν σκότωσε κανέναν κατά λάθο, είναι περιβολή κανέναν έτσι κατά λάθο, τον, τον βγάλαν το λάδι, πραγματικά τον διαλύσαν τα νεύρα. Δεν τον άφησαν νεύρο για νεύρο τον Καϊμέρο, τον διαλύσαν πραγματικά μέσα σε ζώνη. Όλοι, δηλαδή, όλη η σεζόν γιατί δεν γίνονταν για αυτό το πράγμα. Όλοι για αυτό τον για να τον Χόπερ, να πούμε. Είχε καινούριου χαρακτήρε μέσα. Δύο καινούριου χαρακτήρε γυναίκε ε, πολύ ωραίε. Ειδικά, εντάξει, αυτό νομίζω έγινε το καινούριο έρωτα, το καινούριο κρά, α πούμε του, καθένα, του κάθε γκίξ τη μέρες μα. Α πούμε, η, αυτή η Μάγια, Μάγια Χόκ, νομίζω είναι το όνομα τη που δεν το ήξερα αυτό. Μετά το διάβασα που κυκλοφόρησε στο Facebook. Η Ρόμπι, νομίζω τη λέγανε μέσα. Αυτή που δούλευε μαζί με τον Steve στο Αχώ εκεί στο Παγωτατζίδικο, να πούμε. Α, και τρει βασικά που προηγούμενοι είδαν οι του, το, ναι, ναι, προηγούμενη είδα χαρακτήρα. Η αδερφή του, πώ του λένε, και στι προηγούμενε σεζόν είχαμε διαφανίζονταν λίγο, αλλά εδώ μπήκε αυτή, και αυτή ίσω στην επόμενη σεζόν είναι και ακόμα πιο πολύ πιο πολύ μέσα στο cast να πούμε, θα ήθελα να λέω γιατί και εδώ έπαιξε βασικό ρόλο να πούμε. Δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα του, του Θα του γράψω από κάτω τώρα, μου διαθέτουν τα ονόματα του να πούμε. Ε, και πώ το τώρα αυτή, ειδικά η Ρόμπιν, αν θυμάμαι καλά και αυτή μου τη λέω λάθο, η Ρόμπιν πραγματικά ένα πολύ ωραίο χαρακτήρα, πάρα πολύ ωραίο χαρακτήρα, γυναικείο χαρακτήρα, Πάρα πολύ όμορφη είναι η αστέρι. Το κορίτσι είναι αστέρι και μετά είδατε ότι είναι Λένε μάγια Χοκ και είναι κόρη του Ethan Χοκ και του Θέρμαν. Και είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή παίρνει, βγήκε αυτό το πράγμα. Το βγάλανε αυτό. Τώρα μιλάμε για έναν πολύ ωραίο άντρα σαν ηθοποιό και μια γυναικάρα σαν ηθοποιό. Και στο βγάζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει φάτσα λίγο Ούμα Θέρμαν με λίγο μάτια και τέτοια. Του Ethan Hawke να πούμε βγήκε πάρα πολύ. Αυτή μου άρεσε, την ερωτήθηκα πάρα πολύ, εννοείται. Και μπήκε στο cast και στην επόμενη σεζόν, θέλω να πιστεύω πώ θα είναι. Μια καινούργια μικρή χαρακτήρα που δεν θέλω να σα πω, δεν θέλω να σα πω Ιλάρο και αν κάποιο μου δεν τελείωσε την ε, τρίτη σεζόν των Stranger Things. Η οποία πραγματικά την κράτησαν για το τελευταίο επεισόδιο, που νομίζω ότι εμένα τα γαμμένο επεισόδιο σε αυτή τη σεζόν ήταν το 7 επεισόδιο για να βασικά πούμε και πραγματάκι, ωραία πραγματάκια. Αλλά τα τελευταία δύο επεισόδια γενικά ήταν ότι ήταν. Και το τελευταίο επεισόδιο την κράτησαν μικρή για να αντιφέρουν στο τελευταίο επεισόδιο και να τη δείξουν εκεί για να την πετάξουν έτσι τόσο ωραία να έρθει στην πιο κρίσιμη στιγμή. Και είναι αυτό που λέω: Τι μπορεί να κάνει αυτή η σειρά για τι μουσικέ και το όλο αυτό που σου βγάζει. Ενώ υπάρχει μια απελπισία και όπω το ψάχνανε εκεί, ξαφνικά αρχίζουν να τραγουδάνε. Και να ένα τραγούδι από την μια να τραγουδάνε. Και από την άλλη, μια να του κυνηγάει το τέρα. η άλλοι να είναι μέσα. Δεν θα σα πω πολλά τώρα. Για να μην σα κάνω spoil. Και από την μια άλλη να του δείχνει τι σκηνέ, να τραγουδάνε χαρούμενοι. Και απ' την άλλη, να του δείχνει αυτέ τι κοινέ. Και αν λε τώρα αυτή τη μόνιμη μάχη τη ελπίδα, του έρωτα και αυτά. Και την... με την εναντίον τη απογοήτευση, το θάνατο, το φόβο και όλο αυτό. Και να το βλέπει να συγχαίρεται αυτό το πράγμα. Μάλλον να συγκρούεται τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Στο δείχνει ταυτόχρονα και να το ενώνει. Και να βγαίνει ένα αποτέλεσμα. Λέω μαζί αυτό το τραγούδι το βάζω. Γενικά αυτό το κομμάτι βίντεο το βάζω και τα ακούω και βλέπω ξανά το βίντεο και γελάω. Όσε φορέ και αν το δω αυτό το κομμάτι, τα τρία λεπτά όσο κράτησε αυτό, πραγματικά γελάω και το αγαπάω. Με έρχεται συγκινούμενο πραγματικά. Εντάξει. Απλά είναι αυτό να κλείσουμε σιγά σιγά. Να πούμε ότι και σαν τέλο, αυτό άρχισαν να σοβαρεύουν τα πράγματα. Και μάλλον και στην επόμενη σεζόν θα φύγουμε και λίγο από το Hawkins. Αλλά είναι αυτό που άρχισαν να σοβαρεύουν τα πράγματα και δεν είχε χάπινε, Γιατί οι προηγούμενε δύο σεζόν είχαν ε, γαμάω τάω, Άμα όταν εντάξει πρώτη σεζόν όχι τόσο, ειδικά η δεύτερη σεζόν είχε happy ending Εδώ η τρίτη σεζόν είχε ένα τέλος που μόνο με φωνή που δεν έκλασε πραγματικά και δάκρυσα και το σκεφτόμουν ότι έγινε αλλά τώρα Εδώ να πούμε γιατί έτσι χάθηκαν τα happy ending για μόνο πελά μου Εκείνη τη μέρα το έβαλα και στο όρκιο εκείνη τη μέρα Το έβαλα να δω τελευταία, το λέω εντάξει θα βάλω τελευταίο επεισόδιο Ξέρω εγώ τώρα να να χαλαρώσω λίγο έχουμε ένα ωραίο τέλος αυτά. Και έχασα τον ύπνο μου τελικά κατά τι 5 ώρα το έβαλα μέχρι τι 6 τελικά δεν κοιμήθηκα. Σκόθηκα, λίγο έπαιξα, λίγο με τι άλλο ασχολήθηκα και πήγα κατευθείαν για δουλειά. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ μετά το τελευταίο επεισόδιο. Σοβάρεψα τα πράγματα, είχαμε κάποιου θανάτου, είχαμε κάποιο. Γενικά δεν είχαμε happy ending και αυτό φαίνεται ότι έχει αρχίσει να σοβαρεύει το πράγμα και πηγαίνει κάπου αλλού πέρα που του έδειξε κάποια σημάδια από πιο νωρί, α πούμε, που μεγάλωσαν τα πιτσίρια και αυτά. Αλλά παιδιά, για όσου δεν έχουν δει Stranger πραγματικά αντικειμενικά, το Things είναι ένα 9 ξέρω εγώ, ένα 9, τώρα 10 εντάξει, ένα 8 με 9 περίπου εκεί. Υποκειμενικά για μένα είναι 23 στα 10, δεν υπάρχει. Πραγματικά το αγαπάω πάρα πολύ, το έχω αγαπήσει, το έχω λατρέψει και σίγουρα θα κάτσω να το ξαναδώ και θέλω να το. Ό,τι υπάρχει από Stage Things, αυτά δεν τα αγαπάω, σα λέω. Αγόρασα μόνο πολλά μόνο και μόνο γι' αυτό να πούμε. Μόνο αυτό με κέντρισε τόσο πολύ και πήρα τη φωτογραφική, όπου θα δούμε και αυτήν το unboxing τη. Λίγο πολύ αυτά τώρα σίγουρα θα μου διαφεύγουν πράγματα για Stage Things για τα προηγούμενα που είπαμε. Μείνετε συντονισμένοι, το βράδυ έχουμε λαϊβάκι. Αν κάποιο δεν είδε την κλήρωση, έχουμε giveaway από την προηγούμενη. Το πιο προηγούμενο βασικά. Το πιο προηγούμενο special ήταν που έχουμε το giveaway από το Wizbox που δίνουμε δύο πάγια το spider το βράδυ είναι κλήρωση. Και από το Wizbox έχουμε και το κουπόνι για όλο τον Ιούλη. Έχουμε ακόμα άλλε 15 μέρε με MU 20% το κουπονάκι για 20% έκπτωση σε όλο τον κατάλογο του Wizbox, όχι μόνο σε κουπάκια και τέτοια. Και λίγο πολύ αυτά. Παιδάκια, αν κάποιο εντάξει τώρα το Chernobyl εννοείται ότι και τα τρία που είπα προτείνονται, αλλά και το Chernobyl προτείνει γενικά αν κάποιο θέλει να δει μια μικρή σειρά αυτά και να δει πραγματικά γεγονότα, να μάθει πράγματα τι έγινε στο Chernobyl Αλλά ειδικά παιδιά το Stranger Things το προτείνω σε όλου να κάτσετε να το δείτε σοβαρά. Αν κάποιο δεν το είδε και να το δείτε και μια και δύο και τρει φορέ και να το λατρέψετε. Είναι ό,τι καλύτερο. Λίγο πολύ αυτά νομίζω, παιδάκια μου. δείτε και στο βίντεο γράψτε κάτω στα σχόλια πώ σα φάνηκε και ό,τι θέλετε να συζητήσουμε λίγο να τα πούμε. Αν και να τα πούμε και το βράδυ στο λαϊβάκι, κατά 11-12 η ώρα θα κοιτάξω να είμαι σπίτι εδώ να βγούμε live. Να τα πούμε λίγο για όσου είναι ξύπνιου ή δεν έχουν κάτι να κάνουν την επόμενη μέρα να κάτσουμε να τα πούμε εννοείται. Και τώρα λίγο πολύ όντω αυτά νομίζω, παιδάκια μου. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο και για και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε καλά γαμάτα και, και κυρίω βίντεο, κάντε subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή μένα.